Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Tech Tech News. Είμαι ο Σταμάτης. Ξέρουμε ότι σας λείψαμε μετά από ένα μικρό κενό έτσι από κανονικά βίντεο. Είχαμε επαφή συνεχώς με σορτάκια και επανήλθαμε, παιδιά, με ολοκένουργια σειρά, όπως έχετε δει και από τα short μας, τη Xiaomi, την Note 13 και μάλιστα την αυαρχίδα της σειράς Note 13, το Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Πάμε να κάνουμε ένα unboxing, γιατί νομίζω ότι τα unboxing έχουν λείψει και λίγο στο κοινό, και να δούμε και τις πρώτες εντυπώσεις κρατώντας τη συσκευή στα χέρια μας. Πήγαμε! Παιδιά, πριν ξεκινήσουμε το unboxing μας, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, είναι εντελώς δωρεάν. Πάμε γερά, like στο βιντεάκι μας, το σχόλιο σας από κάτω, θέλουμε τη γνώμη σας, και πάμε να κάνουμε το unboxing του Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Μία βλέπουμε εδώ. Εδώ κάποια από τα specs που θα τα δούμε και μέσα, έρχεται από τον επίσημο εισαγωγέα στη χώρα μας, InfoQuest, και πάμε για το unboxing μας με το κοπίδι μας εδώ. Μας έχουν λείψει τα unboxing. Είναι, μην ξεχνάμε, ο τρόπος που γνωρίσαμε εδώ και χρόνια τα κινητά, τα τεχνολογικά προϊόντα. Με unboxing ξεκινάγανε πάντα, οπότε είπαμε να μην χαλάσουμε αυτή την παράδοση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει η συσκευασία. Ένα-ένα εδώ. Λοιπόν, εδώ το πινάκι για το SIM tray μας, οι οδηγίες, μία θικούλα, βλέπουμε με μεγάλο πλαίσιο στο πίσω μέρος, μία θικούλα ελαστική εδώ, πολύ ωραία, καλοδεχούμενη όπως λέμε πάντα. Τα αφήνουμε στην άκρη αυτά. Πάμε εδώ που έχουμε τη συσκευή μας, θα την αφήσουμε προσωρινά στην άκρη. Και στο κάτω μέρος τι έχουμε εδώ, ας ξεκινήσουμε από το καλωδιάκι. Ας ξεκινήσουμε από το καλωδιάκι, το οποίο είναι Type-C σε USB α, και εδώ έχουμε τον υπερτούμπανο φορτιστή της Xiaomi, που μπράβο της που συνεχίζει και βάζει στα περισσότερα κινητά της φορτιστή μέσα στη συσκευασία, 120W designed by Xiaomi, αυτό το ωραίο βαρύδιο, μας θυμίζει και φορτιστές της Huawei, έτσι σε στυλ, πολύ ωραίο, και εννοείται όχι μόνο ευπρόσδεκτο, πολύ σωστό από την εταιρεία. Πάμε να αφήσουμε τα κουτιά μας στην άκρη. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα βασικά specs που γράφει εδώ η Xiaomi, δεν θα τα διαβάσουμε ένα-ένα γιατί θα τα δούμε αναλυτικότερα σε λίγο. Πάμε να βγάλουμε αυτό το αυτοκολλητάκι, να ακούσετε και τον ήχο, να βγάλουμε και το αυτοκόλλητο από την πίσω όψη της συσκευής μας, και αυτά να τα αφήσουμε εντελώς στην άκρη. Λοιπόν, αυτό είναι το κινητό μας, και καμπυλωτό, ωραίο, παιδιά, τι να πω, μου θυμίζει ωραίο και αυτό το στυλάκι που έχει κάνει στη σειρά Note 13 εδώ η Xiaomi, αλλά όλο το design δεν ξέρω πόσο μπορεί να περάσει και στο πλάνο. Θα κάνουμε και ένα power on, να έχουμε και την αντίθεση, να δείτε μέχρι που φτάνει η οθόνη, γιατί τώρα βλέπετε μαύρο το χρώμα της συσκευής, η οθόνη μαύρο το φόντο, σας φαίνεται σαν ένα. Λοιπόν, Note 13 Pro Plus 5G, και πάμε να σας πούμε πράγματα γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ μπορείτε να δείτε, μιας και έχουμε το λευκό φόντο, μέχρι που φτάνει η οθόνη του Note 13 Pro Plus. Βλέπουμε πολύ λεπτά, παιδιά, bezel, κυρίως τα bezel μας υπάρχουν μόνο στο κάτω μέρος, στο πηγουνάκι, και ελαφριά bezel στο πάνω μέρος. Μια συσκευή η οποία κυκλοφορεί σε μαύρο χρώμα, όπως βλέπετε και στα πλάνα σας, κυκλοφορεί σε μοβ χρώμα και σε λευκό χρώμα. Λοιπόν, οθόνη
Κυρτή, όπως είπαμε εξ αρχής, AMOLED οθόνη στις 6,67 ίντσες, 2712x1220 πίξελ ανάλυση, 1,5K λοιπόν, refresh rate στα έως 120Hz, Gorilla Glass Victus μπροστά για την προστασία της οθόνης του κινητού μας, πιστοποίηση IP68. Βλέπουμε ότι έχει στέρεο ηχεία και στο κάτω μέρος και στο πάνω μέρος, δύο ηχεία η συσκευή μας, 8 GB RAM η έκδοση που έχουμε στα χέρια μας με 256 GB αποθηκευτικού χώρου. Από εκεί και πέρα βγαίνει και σε έκδοση 12 RAM με 512 GB αποθηκευτικού χώρου. Επεξεργαστής είναι ο πανίσχυρος στα 4 νανόμετρα MediaTek Dimensity 7200 Ultra και από θέμα συστήματος καμερών βλέπουμε ότι έχουμε τριπλό σύστημα καμερών στο πίσω μέρος, βασική κάμερα στα 200 MP όπου έχει και ένα zoom έως 4x χωρίς απώλειες, 8 MP ο δεύτερος φακός ο υπερευρυγόνιος και ένας μακροφακός στα 2 MP. Στο μπροστινό μέρος βλέπετε εδώ ότι έχουμε ένα punch hole το οποίο είναι στα 16 MP ο φακός μας. Μπαταρία, εδώ έχουμε 5.000 mAh, έως 120 W υπερταχεία φόρτιση όπως είδαμε με τον τούμπανο, υπερτούμπανο φορτιστή που περιλαμβάνεται στην συσκευασία και υπόσχεται η Xiaomi, μένει να το δούμε και εμείς στην πράξη και να σας το αναφέρουμε στο αναλυτικό μας review, από 0 έως 100% μέσα σε 19 μόλις λεπτά. Λοιπόν, dual SIM συσκευή μας, μιας και φτάσαμε στο σημείο εδώ στο Wizard που λέει εισαγωγή κάρτα SIM, βλέπουμε ότι μπορεί να πάρει είτε δύο φυσικές κάρτες, είτε μία φυσική κάρτα και μία eSIM. Πάμε σε αυτό το σημείο να βάλουμε και τη θηκούλα στη συσκευή για να δούμε πώς είναι και με τη θήκη. Επίσης να πούμε ότι μια και βάζουμε τη θήκη τώρα και το βλέπουμε, υπάρχει και προστατευτική μεμβράνη τοποθετημένη εξ αρχής στη συσκευή, όλα τα καλούδια από την Xiaomi και βλέπουμε το πλαίσιο εδώ μεγάλο, μας θυμίζει τα Ultra της Xiaomi που βέβαια έχουν άλλο camera module πίσω, αλλά ok, και βλέπουμε εδώ και το 200 Mega με οπτική σταθεροποίηση Redmi AI κάμερα. Ωραία η θηκούλα, πολύ ωραία, καλύπτει και ωραία στις γωνίες, μια χαρά είναι για αρχική και μετά μπορεί να πάρει ο καθένας σας κάποια της επιλογής του. Λοιπόν παιδιά, έχουμε τελειώσει και τον οδηγό εκκίνησης εδώ, πάμε μία και στις ρυθμίσεις σχετικά με το τηλέφωνο, επιβεβαιώνουμε την έκδοση που έχουμε στα χέρια μας, η 256GB 13 Pro Plus, βλέπουμε ότι είναι MIUI 14 βασισμένο πάνω στο Android 13. Πιστεύουμε ότι προσεχώς να λάβει και το Android 14, είναι πολύ δυνατό κινητό. Το Android 14 κυκλοφορήσει από τον Οκτώβρη, οπότε πιστεύουμε, ευελπιστούμε ότι σύντομα θα λάβει και η συσκευή αυτή το update. Παιδιά, πάμε και στις τιμούλες συσκευής μας. Στην έκδοση 8 GB RAM, 256 GB αποθηκευτικού χώρου έρχεται στη χώρα μας επίσημα στα 499,90 και η έκδοση 12 GB RAM με 512 GB αποθηκευτικού χώρου με επιπλέον 50 ευρώ, δηλαδή στα 549,90, που νομίζω ότι για 50 ευρώ αξίζει περισσότερο, είναι καλύτερο το deal. Λοιπόν, γράψτε μας από κάτω ένα σχόλιο όπως σας φάνηκε το Note 13 Pro Plus και γενικότερα η νέα σειρά της Xiaomi Note 13. Εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει, είναι εντελώς δωρεάν, like στο βίντεό μας, μείνετε συντονισμένοι, θα έρθει και το αναλυτικό review και μέχρι το επόμενο βίντεο, take it news.